Είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή πρωτοβουλία, γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι αστικές συγκοινωνίες έχουν εξελιχθεί πραγματικά σε υγειονομικές βόμβες και στην Αττική και γενικότερα. Ιδιαίτερα στην Αττική που είναι και η πιο πολυπληθής πόλη, η πρωτεύουσα της χώρας. Ο νομός της Αττικής επίσης με πάρα πολλά εκατομμύρια εργαζόμενους που συνοστίζονται σαν σαρδέλες κυριολεκτικά καθημερινά σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα η πύκνωση όλων των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς των αστικών συγκοινωνιών, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. Μαζικές προσλήψεις προσωπικού σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με μόνιμη σχέση εργασίας. Ανανέωση και επισκευή όλου του στόλου των οχημάτων. Και βεβαίως άμεσα μέτρα προστασίας και για τους εργαζόμενους του κλάδου που υποφέρουν, αλλά και για τους επιβάτες που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές τους. Η κυβέρνηση εδώ και τώρα πρέπει να πάρει όλα αυτά τα μέτρα και άλλα που προτείνουν τα συνδικάτα, το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα βρίσκεται μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, στους δρόμους του αγώνα, έτσι ώστε να υλοποιηθούν εδώ και τώρα αυτά τα μέτρα.